Έως το Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, ενώ πρόκειται να καταβληθεί και η δεύτερη δόση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών. Από το σύνολο των αγροτών που έχουν κάνει τρεις επιστροφές ΦΠΑ, έχουν ήδη πληρωθεί γύρω στους 50.000 παραγωγούς. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι έως το τέλος αυτού του μήνα θα δοθούν 10 εκατομμύρια ευρώ για τις αποπληρωμές σφαλμάτων της ενιαίας ενίσχυσης του 2012 και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα καταβληθεί σε 70.000 κτηνοτρόφους η εξωτική αποζημίωση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο εφοριακός υπάλληλος Χρήστος Ζαχαριάς. Όταν γίνεται μια αίτηση από μια επιχείρηση, καταχωρείται στο σύστημα τάξης και από το Υπουργείο μας στέλνουν καταστάσεις όπου υπάρχει μια κατάσταση που αφορά σε επιστροφή χωρίς έλεγχο και δεύτερη κατάσταση που αφορά σε διαδικασία επιστροφής με έλεγχο. Όταν λοιπόν έρχεται από το Υπουργείο η κατάσταση που μας λέει να επιστρέψουμε τα ποσά χωρίς έλεγχο, τα επιστρέφουμε αμέσως, γιατί ακριβώς το Υπουργείο με διάφορα κριτήρια έχει επιλέξει αυτές τις υποθέσεις και οπότε και εμείς επιστρέφουμε άμεσα το ποσό αυτό. Στη ΔΟΗ Κορίνθου δεν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες όσον αφορά το πρώτο αρχείο που λέμε που γίνεται χωρίς έλεγχο. Έχουμε διεκπαιρώσει όλες αυτές τις υποθέσεις. Τώρα, όσον αφορά στις επιστροφές των αγροτών, εφέτος επειδή έγιναν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία αυτή, μία εκ των οποίων είναι ότι γίνεται μία αυτόματη σύγκριση των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων των αγροτών, των πωλήσεών τους δηλαδή, με το ΟΣΔΕ, με το σύστημα δηλαδή των δηλώσεων καλλιέργειας. Υπήρξαν καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων όσον αφορά τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις. Ήρθαν σχεδόν όλες οι αιτήσεις αυτές αρχές Ιουλίου. Γίνεται καταβάλλω μια μεγάλη προσπάθεια για να διεκπαιρεώσουμε αυτές τις υποθέσεις. Έχουμε αρχίσει ήδη σε κάποιες περιπτώσεις από σήμερα να επιστρέφουμε, να εκδίδονται τα λεγόμενα ταφέ. Επιστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία των προϊσταμένων συνάδελφοι οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε ότι θα πάει με γρήγορους ρυθμούς. Είναι βεβαίως και καλοκαίρι και υπάρχει και περίοδος αδειών. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι την ανάγκη των αγροτών στο να πάρουν τα χρήματά τους πίσω και γι' αυτό θα καταβληθεί μια σημαντική και μεγάλη προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε χρονικό διάστημα πέραν και αυτό που έχει προγραμματιστεί. Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή όλοι. Υπάρχει μια διαδικασία που ενός συνοπτικού προληπτικού ελέγχου όπως επιβάλλουν οι εγκύκλοι. Δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά θέματα όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Όντως υπάρχει καλυτέρευση στην υποβολή των αιτήσεων και από τους συνεταιρισμούς και από τις ενώσεις αλλά και από τις ατομικές αιτήσεις.